Η Κυριακή είναι τον Απόκριο πραγματικά, γιατί την άλλη Κυριακή είναι της Τυρινής. Δηλαδή είναι η απόλυση αυτή την Κυριακή. Μέχρι αυτή την Κυριακή τρώμε κρέας ασύστολα. Γι' αυτό ακόμα συνεχίζουμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, λέει η παράδοση. Συνεχίζεται οι οικογένειες να μαζευτούν, οι καλφάδες με τους μαστόρους όλοι και τα παραεργατάκια τους. Μαζεύονται, λέει, όλοι μαζί και τρώνε και πίνουν και γλεντάνε μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Την Κυριακή το βράδυ σταματάμε. Από Δευτέρα είναι της Τυρινής ή της Μακαρονούς που λένε. Και γιατί έχει ονομαστεί της Μακαρονούς? Έχει ονομαστεί γιατί φτιάχναν τα μακαρόνια για να μακαρίζουν αιώνια τους νεκρούς, οι οποίοι πιστεύετε ότι από χθες έχουν βγει στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό και το Σάββατο είναι το πρώτο που κάνουμε τα κόλυβα, που θα είναι το ψυχοσάββατο, και με τα κόλυβα αυτά θα εξευμενήσουμε και θα δώσουμε σε όλους τους νεκρούς μας, για να μας είναι αλυσμόνητοι, για να τους ταΐσουμε εντός εισαγωγικών με αυτά τα κόλυβα. Ωραία παράδοση, ωραίες συνήθειες που καλό είναι να τις κρατάμε, γιατί αυτό το χθεσινό που έγινε και όλα αυτά που θα γίνουν από εδώ πέρα, από εδώ και πέρα, με τα μασκαρέματα, τα σκοπτικά αυτά που δεν λέμε άλλες φορές, όλη η Ελλάδα, γενίτσαροι, μωμόγεροι, θα ντυθούν, θα μασκαρευτούν, είναι μια αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που θα φέρει την αναγέννηση αυτή τη στιγμή στην γη που ξυπνάει και θα μας δώσει πάλι τους καρπούς της. Επειδή ξεκινήσαμε έτσι να μιλάμε για τα βότανα, και νομίζω ότι τα βότανα συνήθως τα ξέρουμε από που τα βάζουμε στα φαγητά, που ίσως τα χρησιμοποιούμε για να βάλουμε στις ντουλάπες μας ή να αρωματίσουμε κάποιο χώρο. Όμως τα βοτάνια όλα έχουν μεγάλη σημασία, έχουν ολόκληρη ιστορία πίσω τους. Μια παράδοση μεγάλη. Μην ξεχνάμε ότι στα παλιά τα χρόνια, ιδίως στα μοναστήρια, τα μοναστήρια τα ευρωπαϊκά, της Γαλλίας, της Ιταλίας, είχαν ολόκληρες φυτίες με αυτά τα βοτάνια, τα οποία γνώριζαν πάρα πολύ καλά, και από αυτό έφτιαχναν όλα τα γιατροσόφια. Από τα βοτάνια τα έφτιαχναν. Μα και σήμερα ακόμα τα καλά και ακριβά φάρμακα βότανα έχουν μέσα. Μια οδοντόκρεμα τι μπορεί να έχει μέσα, έχετε σκεφτεί? Και μέντα και θυμάρι. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε και βράσουμε θυμάρι και γίνει έτσι πολύ πηχτό μέσα στο νερό, το αφήσουμε και βράσει πολύ, και με αυτό πλύνουμε τα δόντια μας, τα ούλα μας, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αντισηπτικό και λευκαντικό για τα δόντια από το να χρησιμοποιήσουμε το απλό θυμάρι. Τι είναι λοιπόν το θυμάρι, από πού βγήκε το όνομά του? Δεν μας θυμίζει βέβαια θυμό, είναι θύμος ο κοινός όπως λέγεται. Και σύμφωνα με το θρύλο, το θυμάρι ήταν ένα από τα αρωματικά βότανα που εκεί επάνω ξάπλωσε η Παρθένος Μαρία να γεννήσει. Γι' αυτό πιθανότατα ονομάζεται και το βοτάνι της μητρότητας. Βέβαια, από την άλλη μεριά λέγανε ότι αν αυτό το βοτάνι το φυτέψουμε, το θυμάρι, το φυτέψουμε στο σπίτι μας, έχει κάποια μορφή κακοτυχίας. Εξού και αυτόν τον πήγαν στα θυμαράκια, γιατί θυμαράκια φύτευαν στα κημητήρια για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όχι μόνο το ότι ήταν ένα πάρα πολύ ανθεκτικό και σε μέρη που δεν φύτρωνε τίποτα φύτρωνε θυμάρι, αλλά συγχρόνως ήταν τρομερά αντισηπτικό. Έκανε αντισηψία τέτοια που δεν υπήρχε κάτι ανώτερο από αυτό. Επίσης έλεγαν ότι αν φύτρωσαν στον κήπο τους ένα θυμάρι και ένα μωρό, ένα παιδάκι που πρωτοπερπατούσε και το άγγιζε, η παράδοση έλεγε, δεν τα υιοθετούμε βέβαια αυτά, ότι δεν θα πατρευόταν ποτέ στη ζωή του, θα μένε ανήπαντρο. Επίσης κατά το Μεσαίωνα, όταν γινόντουσαν οι μάχες με τους υπότες, όταν έφευγε ένας υπότης, η δέσποινα που του έλεγε το αντίο, του δίνε πάντοτε ένα κλονάρι θυμάρι, γιατί αυτό σήμαινε δύναμη. Επίσης, στη Νότια Γαλλία πριν την Επανάσταση, το άγριο θυμάρι, λέει, ήταν το σύμβολο των δημοκρατικών. Για να καλέσουν κάποιον για να παρευρεθεί σε μια ομίγυρη, μια συνάντηση των δημοκρατικών,
Περνούσανε παιδιά από σπίτια που ήξεραν ποιοι είναι οι δημοκρατικοί, τους έδιναν ένα κλονάρι θυμάρι, τους έλεγαν την ώρα και έτσι οι δημοκρατικοί ήξεραν ότι πρέπει να πάνε στη συνάντηση. Η επιστημονική τώρα ονομασία αυτού του φυτού προέρχεται από το ελληνικό θύμο που σημαίνει θάρρος και το, συμβολο, και το φυτό αυτό συνδέεται με το θάρρος στις λαϊκές παραδόσεις πολλών λαών. Ακόμα λέει οι στρατιώτες, οι Ρωμαίοι αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες έπαιρναν το λουτρό τους πριν από τις μάχες σε νερό που ήταν αρωματισμένο με θυμάρι για να έχουν θάρρος και να έχουν επιπλέον περίσσια ορμή στη μάχη. Για τους αρχαίους λοιπόν αυτούς Έλληνες το θυμάρι συμβόλιζε τη γενναιότητα. Όμως σε ορισμένες περιοχές τι βάζουν ακόμα και σήμερα στα χωριά, αν ένα παιδάκι κλαίει στον ύπνο του πάρα πολύ, αν κάποιους αυτούς που τους λένε λίγο, τους λέγανε λίγο αλαφροίστο τους, αν δεν είχαν καλό και ήρεμο ύπνο, έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους ένα ματσάκι με θυμάρι. Αυτό έκανε τα μωρά, λέει, να ηρεμούν και εκείνους που είχαν πρόβλημα με τον ύπνο να αποκτήσουν έναν ήρεμο ύπνο και να δουν ωραία όνειρα. Τώρα για κάποιους που υποφέρουν από ρευματισμούς είναι εξαιρετικό το εθέριο έλαιος του θυμαριού. Θυμάστε που είχαμε πει μια προηγούμενη φορά πως φτιάχνουμε το εθέριο έλαιο με ενόπνευμα καθαρό, θα βάλουμε μέσα, θα σφίξουμε έτσι πάρα πολύ, θα στουμπώσουμε όπως λέμε πολλά κλωναράκια θυμάρι. Θα κλείσουμε το βαζάκι, θα το αφήσουμε 15 περίπου μέρες σε μέρος υγρό και σκοτεινό κάτω από την κουζίνα μας, συνήθως από το νεροχύτη, στο ντουλάπι και όταν το σουρώσουμε θα έχουμε το εθέριο έλαιο του θυμαριού. Γι' αυτό λοιπόν αν κάνετε κάποιο λουτρό που θέλετε να ανακοφιστείτε από ρευματισμούς, αν προσθέσετε αρκετό από αυτό το εθέριο έλαιο θα νιώσετε πάρα πολύ καλύτερα. Επίσης, αν θέλει, όπως είπαμε, για να κάνετε μία καταπληκτική οδοντόκρεμα και πολύ ευχάριστη γεύση, αλλά συγχρόνως πολύ καλή και για πλύση στο στόμα, μου σκέψτε 3 χούφτες θυμάρι, κόψτε κλωναράκι από θυμάρι και βάλτε το σε 250 γραμμάρια μπράντι, ένα καλό μπράντι. Αποθηκεύστε το και χρησιμοποιήστε το ως πολύ αποτελεσματική και ευχάριστη οδοντόπεπαστα ή και για πλύση στο στόμα. Βέβαια, το μπράντι μετά δεν χρειάζεται, δεν θα το πετάξετε. Αυτό το μπράντι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν μαγειρεύετε χοιρινό ή κυνήγι, να σβήσετε με αυτό αντί για κρασί, να σβήσετε το κρέας. Δηλαδή όταν τσιγαρίζετε το κρέας, μαγειρεύετε ένα αγριογούρουνο ή ένα γουρουνόπουλο απλά και το σβήσετε με αυτό, το κρέας θα αρωματιστεί. Τώρα, το θυμάρι στην γαστρονομία έχει πάρα πολλές, πολύ νοστιμιές δίνει. Γι' αυτό θα έχετε ακούσει, φίλοι μου, ότι τη λέξη μπουκέ γκαρνί δεν είναι τίποτε άλλο αυτό από ένα κομμάτι τούλι, γι' αυτό λέμε πάντοτε, το τούλι από τις μπουμπουνιέρες, αν και τώρα όσο πάει και πολύ λίγοι το χρησιμοποιούν, προτιμούν διάφορα κεραμικά, πορσελάνινα και άλλα, ή τσουβαλάκια μικρά που τα κάνουν μπουμπουνιέρες. Όμως όταν έχετε τούλι κρατήστε το και βάλτε μέσα τόσο όσο να δένετε σαν πουγκάκι μικρό και βάλτε μέσα κλωναράκι θυμάρι, κλωναράκι, ίσως ένα κλωναράκι από φασκόμηλο ή από δεντρολίβανο, βάλτε ένα κομματάκι κανέλα και συνήθως αν δεν θέλετε έντονη γεύση της κανέλας μέσα στο φαγητό, κρατήστε τις κανέλες που έχετε βράσει σιρόπι, ξεπλύντε τις λίγο, αφήστε τις σε ένα επάνω πανάκι χαρτί κουζίνας να στραγγίξουν πάρα πολύ καλά, κρατήστε τις, ώστε σε ένα φαγητό που δεν θέλετε πολύ έντονη γεύση της κανέλας, βάλετε αυτό, θα έχετε απλά τη φίνα και διακριτική γεύση της. Ίσως κάποιο μπαχάρι, κάποιους κόκκους μπαχάρι, κάποιους κόκκους πιπέρι μέσα. Θα το δέσετε λοιπόν όλο αυτό το πουγκάκι και θα το, με το σπαγκάκι και θα το δέσετε στην άκρη από ένα καλαμάκι με σουβλά, από σουβλάκι. Γιατί αυτό? Γιατί όταν το βουτήξετε μέσα στην κατσαρόλα, μετά όταν προς το τέλος του φαγητού και θέλετε να το αφαιρέσετε,
το τραβάτε με το σουβλάκι, αλλιώς θα αρχίσετε να το ψάχνετε μέσα στη σάλτσα και είναι λιγάκι ενοχλητικό. Έτσι λοιπόν το τραβάτε έξω, πετάτε όλα αυτά, τα οποία αν έχετε και τζάκι και τα ρίξετε, γίνονται, παίρνουν πολύ, ωραία, πολύ ωραίο άρωμα το δωμάτιο. Και όταν λοιπόν βγάλετε το ξαναπλένετε βέβαια το τούλι, είπαμε αν είναι δυσέβρετο, το ξαναπλένετε με λίγο απορρυπαντικό της κουζίνας, το στεγνώνετε και το κρατάτε για την επόμενη φορά. Εγώ θα σας πω τώρα, εάν έχετε έτσι φραγμένους, μια βουλωμένη μύτη, ο λαιμός σας το νιώθετε πάρα πολύ άσχημα, έτσι σαν καταπίνετε και νιώθετε λίγα καρφάκια, μπορείτε να κάνετε κάποιες αντισηπτικές εισπνοές. Τι θα κάνετε? Σε ένα λίτρο βραστό νερό θα βάλετε 4 σταγόνες από το εθέριο έλαιο του θυμαριού που είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε φτιάξει. Αυτό λοιπόν τώρα το βραστό νερό θα το δείξετε σε μια λεκανίτσα, κατά προτίμηση πύληνη μεταλλική για να το κρατήσει αρκετή ώρα ζεστό. Προσθέτετε το εθέριο έλαιο, βάλτε μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι σας για να μην φύγουν οι ατμοί και σκύβοντας πάνω από τη λεκάνη πάρτε βαθιές εισπνοές για περίπου 10 λεπτά. Μετά τις εισπνοές ξεκουραστείτε για μισή ώρα σε ζεστό χώρο. Αυτό λοιπόν το εθέριο έλαιο του θυμαριού θα έχει ενεργήσει έτσι μέσα στη βουλωμένη μύτη στον ερεθισμένο λαιμό και θα έχει φέρει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Επίσης, εάν θέλετε να φτιάξετε ένα αρωματικό λάδι με θυμάρι που είναι πολύ, ιδίως για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποντίκι, για κάποιους που κάνουν μια ρυθμική συνεχή εργασία με το χέρι τους και νιώθουν πονεμένο εκεί, ξέρετε, στον αντίχειρα και το δίκτυο ανάμεσα που νιώθετε κάτι να ενοχλεί, τι μπορείτε να κάνετε? Θα βάλετε σε ένα γυάλινο μπουκάλι 8-10 κλαράκια θυμάρι, 2 σκελίδες σκόρδο, 8 κόκκους πιπέρι, 8 κεδροκούκουτσα και 700 γραμμάρια παρθένο ελαιόλαδο, το λακωνικό που έχουμε εξαιρετικό. Το επαναλαμβάνω που είναι μερικά κλαράκια 8 με 10 θυμάρι, 2 σκελίδες σκόρδο, έτσι όπως είναι ολόκληρες, έτσι καθαρίζεται από την εξωτερική φλούδα και τις ρίχνετε μέσα, 8 κόκκους μαύρο πιπέρι, 8 κεδροκούκουτσα, μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα που πουλάνε μπαχάρια εδώ στην Σπάρτη, και 700 γραμμάρια παρθένο ελαιόλαδο. Τα βάζουμε λοιπόν όλα σε ένα γυάλινο μπουκάλι, το κλείνουμε ερμητικά και το ανακινούμε. Βάζουμε τώρα αυτό το κλειστό μπουκάλι σε σημείο ηλιόλουστο για 3 εβδομάδες. Εδώ είμαστε τελείως αντίθετο από ό,τι κάναμε το εσάνς, το εθέριο έλαιο. Το βάζουμε λοιπόν για 3 εβδομάδες σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος. Το βράδυ το μαζεύουμε που πέφτει ο ήλιος. Πριν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το λάδι, το αφήνουμε 3 εβδομάδες. Αλλά καθημερινά ανακινούμε πολύ συχνά το μπουκάλι για να μπορέσουν όλα αυτά τα αρωματικά να βγάλουν το άρωμά τους. Αυτό λοιπόν με τέτοιες επαλήψεις, όταν θα είναι έτοιμο μετά 3 εβδομάδες, αυτό το μπορείτε να το σουρώσετε, να το κρατήσετε σε ένα μπουκαλάκι. Δεν θέλει ψυγείο, γιατί έχει ήδη το λάδι, είναι εξαιρετικό συντηρητικό και όλα όσα βάλαμε μέσα είναι και αυτά συντηρητικά. Θα το βάλετε λοιπόν και θα κάνετε επάλυψη εκεί στο πονεμένο σημείο στο χέρι σας και θα δείτε πόσο θα ανακουφιστείτε. Επίσης, αν φυτεύετε λεβάντα στο σπίτι σας, έχετε λεβάντα, εκεί δίπλα φυτέψτε και θυμάρι, γιατί θα τα κάνει και τα δύο να φουντώσουν και να ανθίσουν διπλάσια από ό,τι το καθένα μόνο του. Τώρα, εάν στα συρτάρια σας ή στα ντουλάπες σας έχετε υγρασία και θέλετε να τα αρωματίσετε, το φυτό αγγελική πιστεύω το ξέρετε όλοι και είναι και πάρα πολύ εύκολο να το βρούμε οπουδήποτε είναι πάρκα, εκεί που βάζουν για να κάνουν αυτά τα τυχάκια ή τις διάφορες όμορφες κατασκευές μέσα στους κήπους, αυτά είναι αγγελική. Η αγγελική μαζί λοιπόν με το θυμάρι, αποξηραμένα και τα δύο, αν τα βάλετε σε χώρους που έχουν υγρασία,
αυτά θα τραβήξουν την υγρασία, η αγγελική τραβάει την υγρασία και το θυμάρι, και αυτό επίσης το ξερό τραβάει, αλλά συγχρόνως αρωματίζει πάρα πολύ. Για να φτιάξετε τώρα, θα σας πω να φτιάξετε ένα φαγητό, το οποίο θα είναι για σε λίγο καιρό, αλλά σήμερα όμως θα τέριαζε, και αύριο με τέτοια κρυοφαγία, θα τέριαζε πάρα πολύ να το φτιάξετε. Μπορεί να γίνει με μελιτζάνες ή με κολοκύθια ή με πατάτες και με τα τρία μαζί. Να τηγανίσετε λοιπόν και να βάλετε σε στρώση, μπορείτε και να ψήσετε μελιτζάνες, κολοκύθια και πιπεριές αν σας αρέσουν πολύ, που είναι όλο βιταμίνες και διώχνουν και τα λίπη που φορτωθήκαμε από χθες από το τσίκνισμα. Ψήστε τα λοιπόν, βάλτε ένα αντικολλητικό χαρτί, ραντίστε τα με ελάχιστο λαδάκι, ελάχιστο αλάτι, βάλτε τα να ψηθούν μέσα στο φούρνο σας, βγάλτε τα, βάλτε τα σε σειρές και μετά φτιάξτε μια σάλτσα ντομάτας που θα βάλετε ντοματάκια, από τα ντοματάκια που έχουμε αυτά τα κονκασέ που λέμε, ελάχιστο λάδι μέσα στην κατσαρόλα, ελάχιστο όμως, μια κουταλιά της σούπας είναι αρκετό, ρίξτε τα ντοματάκια, σβήστε τα με λίγο κρασί και μετά ρίξτε λίγο σκόρδο πολτοποιημένο, δεν θέλει κρεμμύδι αυτή η σάλτσα, και βάλτε μπόλικο θυμάρι, ρίξτε ρίγανη, ρίξτε βασιλικό, λευκό πιπέρι που είναι αρωματικό, καπνιστή κόκκινη πάπρικα γλυκιά, αλατάκι, και αφήστε τα να σιγοβράσουν πάρα πολύ και ρίξτε τα αυτά πάνω από αυτό την έκρηξη λαχανικών. Θα δείτε ότι είναι ένα καταπληκτικό φαγητό, πολύ έτσι λαχανικό, που θα σας βοηθήσει να κάνετε μια μικρή αποτοξίνωση τώρα το μεσημέρι και το βράδυ σαν Έλληνε, ξανά προς τη δόξα κοινά, συνεχίζουμε με την κρεατοφαγία μέχρι τελικής πτώσεως, μέχρι την Κυριακή, και μια συμβουλή για τα ψητά μας. Είπαμε τα λαχανικά μας, να πούμε και τα ψητά μας. Εκεί που θα βάλετε να ψήσετε, που είναι και ακόμα αν έχετε με γκάζι ψισταριά, βέβαια αν είναι το κάρβουνο είναι ακόμα καλύτερα, στο κάρβουνο λοιπόν επάνω ακουμπήστε θυμάρι και επάνω τη σχάρα και βάλτε τα ψητά σας να γίνουν. Θα γίνουν πολύ πιο τρυφερά, θα γίνουν πολύ πιο νόστιμα και θα ψηθούν και πιο γρήγορα. Επίσης, αν θέλετε την ώρα που ψήνετε, γιατί μπορεί κάποιοι να είναι πολύ εξαντρικοί την Κυριακή και να ψήσουν ένα ολόκληρο γουρουνόπουλο, να ψήσουν κάτι άλλο περισσότερο. Εκεί που θέλετε με ένα λαδολέμονο να το αλήφετε από πάνω για να γίνει η πετσούλα του έτσι τριγανή και τραγανιστή, κράτς κράτς που λέμε, φτιάξτε ένα δεματάκι, ένα μικρό δεματάκι, μια φουντίτσα από θυμάρι. Βουτήξτε στο λαδολέμονο και απλώστε το επάνω με ένα πινελάκι και θα δείτε πάλι ότι αυτή τη φορά, τώρα θα σας πω και ένα μυστικό, εκεί μες στο λαδολέμονο ρίξτε και μια κουταλίτσα ξύδι. Το ξύδι θα βοηθήσει την πέτσα να γίνει ακόμα πιο τραγανή, ακόμα πιο νόστιμη. Θυμάρι λοιπόν παντού, θυμάρι μέσα σε, παλιά βάζανε και θυμάρι στα χαρτιά που γράφανε τις ερωτικές επιστολές, γιατί έτσι γινόταν πιο γενναίος ο έρωτας, πιο σταθερός ο γάμος που ερχόταν. Και με το θυμάρι λοιπόν θα κλείσουμε και θα σας πω καλές απόκριες και μετά από Δευτέρα τυρινή μακαρονού, και θα τα ξαναπούμε με τα πολλά έθιμα την άλλη Παρασκευή.